Αποκλειστικό θέμα της συνεδρίας, όπως άλλωστε το απαιτεί και ο νόμος, είναι ο προϋπολογισμός του έτους 2010. Είναι, αν θέλετε, ο τελευταίος προϋπολογισμός με τη σημερινή μορφή της κοινότητας, εάν βεβαίως ισχύσουν, που πιστεύω ότι θα ισχύσουν και θα διατηρηθούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης. Είναι ένας προϋπολογισμός που άρχισε να μελετάται και η πρόθεσή μας ήταν να κατατεθεί νωρίς, πολύ νωρίτερα και από πέρσι που το είχαμε ψηφίσει τον Δεκέμβρη. Άλλωστε, εδώ όπως θα δείτε, είχε κλείσει η χρονιά των 31 του 2009 για να αρχίσει με το λογιστήριό μας και πάλι να δουλεύουμε. Είναι γεγονός όμως ότι μπήκαμε σε μια έκτακτη κατάσταση το γνωστό γεγονός με τον στο Ταμείο και με τα όσα έπρεπε να γίνουν σύντομα και αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα αυτός ο προϋπολογισμός να καθυστερήσει και να έρχεται Γενάρη πλέον να ψηφίζεται, διότι οι υπηρεσίες ήταν αποσχολημένες και είναι ακόμα επαφιλώσεις με διάφορα θέματα και δεν μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε πιο νωρίς. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ίσως ο πιο ρεαλιστικός, ο οποίος έχει έρθει σε κοινοβουλευτικό συμβούλιο, με την έννοια ότι είναι ένας προϋπολογισμός που κατατίθηκε από τις υπηρεσίες βάσει όλων των δαπανών και του πώς υλοποιήθηκε ο προηγούμενος απολογισμός και των αναμορφώσεων. Και κοντά σε αυτά τα πραγματικά μεγέθη, προσπαθήσαμε να συντάξουμε έναν προϋπολογισμό που, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ένας προϋπολογισμός που θα είναι το πλαίσιο της λειτουργίας της κοινότητας. Το 2010 ένας χρόνος που προβλέπεται να είναι και ο τελευταίος με αυτή τη μορφή. Είναι προφανές ότι περιλαμβάνει το τεχνικό μας πρόγραμμα που ψηφίστηκε, αν μου επιτρέπετε, σχεδόν ομόφωνα, δεν υπάρχει. Περιλαμβάνει βεβαίως τις μισοδοσίες και τις υποχρεώσεις της κοινότητας που πρέπει να εξυπηρετήσει, αλλά και βεβαίως περιλαμβάνει και τα έργα και την επενδυτική δραστηριότητα της κοινότητας με τα χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί. Αυτά από μένα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λάμπρου να αναφερθεί και να στα μεγέθη που παρουσιάζουν κάθε φορά τον προϋπολογισμό και να δώσει και τις πληροφορίες που χρειάζονται. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την δυνατότητα που μου δίνει να παρουσιάσω στο Συμβούλιο και στους πολίτες το τελευταίο προϋπολογισμό της κοινότητας Παλαιάς Φώκιας. Θα το πω το τελευταίο μελαγχολεί λίγο, αλλά ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά με το Μελικάρι και θα είναι για καλό της κοινότητας. Σε γενικές γραμμές, οι βασικές παραδοχές στην κατάρτιση του ενός προϋπολογισμού είναι σε ό,τι αφορά τα έσοδα, η καλή γνώση των πηγών εσόδων, η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι ενέργειες που είναι σε εξέλιξη, τι προσδοκούμε δηλαδή σαν έσοδα, απορισμένες ενέργειες που ήδη έχουν ξεκινήσει, και οι έκτακτες της επιχορηγήσεις. Σε ό,τι αφορά τα έξοδα, υπάρχουν αυτά που εννοούμε και λέμε ότι είναι ασυμπίεστα, όπως είναι οι μισθοδοσίες, όπως είναι οι λειτουργικές δαπάνες, είναι τα δάνεια που περιλαμβάνουν τα παλαιότερα, δάνεια και τις όποιες ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη, οφειλών, οι απαιτήσεις των δομηνωτών, τα leasing που πληρώνουμε και φυσικά το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει ψηφιστεί και πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα σε αυτή τη στάξη. Στον προϋπολογισμό λοιπόν της κοινότητάς μας για το 2010 λήφθηκαν υπόψη όλες αυτές οι παράμετροι, τα ποσά τοποθετήθηκαν στις επιμέρους αναλυτικές γραμμές του προϋπολογισμού και εξορθολογίστηκαν ένα προς ένα. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του φετινού προϋπολογισμού για το 2010 είναι τα εξής. Πρώτον, ότι ο προϋπολογισμός απεικονίζει τη συνέχεια της προσπάθειας για την εξυγίαση των οικονομικών της κοινότητας χωρίς υπερβολές και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και τις πραγματικά πρωτόγνωρες δυσκολίες των
δημόσιων, των δημοσιονομικών, όσο και των απλών πολιτών. Ως επί τούτου δεν επιβάλλει νέους φόρους, ούτε στηρίζεται σε μελλοντικές έκτακτες επιχορηγήσεις που θα προσδοκούσαμε υπό άλλες προϋποθέσεις. Είναι τεχνοκρατικός γιατί λαμβάνει υπόψη πραγματικά απολογιστικά και στατιστικά στοιχεία που πλέον διατίθενται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχει πλέον στη διάθεσή της η κοινότητα και κατά συνέπεια απόλυτα διαφανής και στους αιρετούς και στους πολίτες. Είναι αναξιακός γιατί δρομολογεί μια σειρά έργων που υλοποιούνται με έκτακτες επιχορηγήσεις της πολιτείας που είναι εξασφαλισμένες. Μειώνονται δραματικά σε κάποιες περιπτώσεις δαπάνες που μπορούν να συμπιεστούν, συμβάλλοντας έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο στις απαιτήσεις των καιρών. Ενώ ταυτόχρονα εντατικοποιείται η ίσπραξη θεσμοθετημένων εσόδων και κορυφώνεται η προσπάθεια αυτή με συγκεκριμένες δράσεις. Κάτι πολύ σημαντικό που επισημαίνουμε είναι ότι δεν περιλαμβάνει κανένα απολύτως ποσό που να προκύπτει από πώληση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της κοινότητας. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του φετινού μας προϋπολογισμού.